Λοιπόν, καλησπέρα. Έχω φτιάξει αυτό το βίντεο για τον με ποιον τρόπο ακριβώς μπορούμε να φτιάξουμε τον αγωγό μας. Μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή την ιστοσελίδα την οποία μπορούμε να διαφημίζουμε, να την ποστάρουμε, να τη δίνουμε σε γνωστούς και φίλους, να βλέπουν, να ενημερώνονται και να ακολουθούν τη διαδικασία έτσι ώστε να ενημερωθούν για αυτό που κάνουμε και εφόσον το επιθυμήσουν να κάνουν και δωρεάν προεγγραφή κατευθείαν στο πρόγραμμά μας. Οπότε, τη σελίδα μας μπορούμε να την κάνουμε εντελώς δωρεάν στο Weebly. Μάλιστα, έχω εδώ και ένα referral link. Αυτό σημαίνει ότι αν το δώσω σε κάποιον και δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, τότε θα μου δώσει το Weebly και 10 δολάρια για να χρησιμοποιήσω, σαν πίστοση, για να χρησιμοποιήσω στο δικό μου λογαριασμό, αν θέλω να τον κάνω pro. Έχει δύο επιλογές, την free και την pro. Οπότε, λοιπόν, σε αυτό το σύνδεσμο εδώ, μπορείτε να κάνετε, να πατήσετε σε αυτό το σύνδεσμο και να μπείτε στο Weebly να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή. Το Weebly είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Λοιπόν, το link αυτό θα το βρείτε ακριβώς από κάτω από το βίντεο που βλέπετε τώρα στο YouTube. Μάλιστα, εφόσον αυτό το κάνετε στις ομάδες σας, μπορείτε να βάλετε το δικό σας link αφού κάνετε το λογαριασμό στο Weebly και να το ανεβάσετε στο δικό σας κανάλι στο YouTube, έτσι ώστε οι άνθρωποι που οι προσωπικές σας εγγραφές να δημιουργούν ιστοσελίδα από το δικό σας link του Weebly. Έτσι ώστε να λαμβάνετε και εσείς αυτά τα 10 δολάρια της πίστοσης. Αφού κάνουμε κλικ λοιπόν σε αυτό το link, δημιουργούμε εδώ ένα λογαριασμό, γράφουμε το όνομά μας, βάζουμε το email μας, ένα password που θέλουμε και πατάμε εδώ που λέει sign up, it's free. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μας βάζει ένα μήνυμα για τον καινούριο οδηγό που έχει βγει. Θα χρησιμοποιήσω τον νέο οδηγό. Το link, αφού κάνετε το λογαριασμό στο Weebly που είπαμε πριν, μπορείτε να το βρείτε εδώ που λέει Invites στο μενού. Αυτό εδώ είναι το link. Εδώ θα το βρείτε. Δεν μπορούμε να το στείλουμε κιόλας αν θέλουμε με email σε κάποιον. Λοιπόν, πήγαινε εδώ που λέει My Sites που είναι οι ιστοσελίδες μου και εδώ πατάω Add Site να δημιουργήσω μια καινούργια ιστοσελίδα. Εδώ μου ζητάει να διαλέξω ένα theme, να διαλέξω ένα προσχέδιο δηλαδή της ιστοσελίδας. Θα διαλέξω ό,τι πιο απλό υπάρχει γιατί θα κάνω capture page, δηλαδή μια απλή κενή σελίδα. Μπορώ να την κάνω background ξύλο με οτιδήποτε σας αρέσει μπορείτε να διαλέξετε από εδώ. Θα διαλέξω κάτι απλό τώρα, ας πούμε αυτό. Με mauve κουμπάκια. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πατάω choose. Φορτώνει. Και εδώ πέρα μου ζητάει να δημιουργήσω το subdomain, δηλαδή τη διεύθυνση της σελίδας μου. Εάν θέλω, μπορώ να αγοράσω δικιά μου σελίδα, δικό μου όνομα, δικό μου domain με επέκταση.com. Το δωρεάν είναι εδώ. Και γράφω για παράδειγμα, μπορώ να βάλω το my fan ή μπορεί να βάλω το my traveling για παράδειγμα. Είναι taken, είναι πιασμένο μου λέει. Θα βάλω το My Dream Travel για παράδειγμα, το οποίο είναι available, μου λέει ότι είναι διαθέσιμο. Οπότε βάζω το My Dream Travel και η διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα δημιουργήσω θα είναι αυτή HTTP mydreamtravel.weebly.com. Πατάω Continue. Εδώ μου λέει ένα ενημερωτικό, εγώ το κλείνω. Ωραία, και έχει μπει το προσχέδιο εδώ. Τώρα, εδώ πέρα θα αφαιρέσω πράγματα τα οποία δεν θέλω. Δηλαδή, κουμπάκια για Facebook, Twitter κτλ. Δεν τα θέλω. Οπότε τα αφαιρώ πατώντας το χ εδώ δεξιά. Ωραία, μου λέει ότι υπάρχουν εδώ πέρα. Αν θέλω μετά να τα βάλω. Εδώ είναι το μενού. Το όνομα της σελίδας το κάνω off. Δεν θα βάλω προς το παρόν. Εδώ κάποια σελίδα. Την εικόνα που έχει εδώ την αφαιρώ και αυτήν. No header. Header είναι η κεντρική εικόνα της σελίδας, δεν χρειάζομαι γιατί θα βάλω δικιά μου. Θέλω να το κάνω όσο πιο απλά γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα μηνυματάκι, create a free website with Weebly. Αυτό
Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε γιατί είναι δωρεάν η σελίδα. Ουσιαστικά διαφημίζεται και το Weebly από εδώ για τις υπηρεσίες που μας παρέχει. Τώρα, καταρχάς θα ξεκινήσω να κάνω τις σελίδες. Οπότε πάω εδώ που λέει Pages και θα φτιάξω δύο σελίδες. Θα είναι η αρχική μου, η οποία την έχω ονομάσει σελίδα μου My Dream Travel. Μπορώ να αφήσω και κενά. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Πατάω Save and Edit. Με βγάζει στην αρχική. Πηγαίνω Pages, δημιουργώ εδώ άλλη μία σελίδα, Add Page, Standard Page, όπου είναι η δεύτερη σελίδα. Εδώ γράφω Presentation. Η πρώτη σελίδα θα είναι το αρχικό εισαγωγικό βίντεο της πρόσκλησης που κάνουμε, όπως δηλαδή θα κάναμε πρόσκληση και θα λέγαμε για την επιχείρησή μας σε κάποιον, έτσι κάνουμε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο είναι 1-2 λεπτά. Και καλό είναι να το κάνετε προσωπικό, με τη δική σας φωνή, έτσι ώστε ο υποψήφιος να γνωρίζει εσάς με το που μπει στην ιστοσελίδα. Υπάρχει και βίντεο μάλιστα για το πώς μπορούμε να κάνουμε βίντεο δικό μας προσωπικό με το πρόγραμμα το Camtasia, αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ τώρα. Η δεύτερη σελίδα λοιπόν είναι το Presentation, το οποίο κάνω Hide Page Navigation Menu, δηλαδή κρύβω το μενού, δεν θέλω να φαίνεται, γιατί θα ρυθμίσω η πρώτη σελίδα με το που αφήνει κάποιο στοιχεία να τον μεταβιβάζει αυτόματα στη δεύτερη, θα δούμε πώς γίνεται, για να δημιουργήσω τα βήματα που θέλω. Οπότε κάνω εδώ Hide Page Navigation Menu, πατάω Save and Edit και πλέον βλέπετε ότι με έχει εισάγει στη δεύτερη σελίδα, έχει το ίδιο header το οποίο και αυτό το βγάζω, no header εδώ, κλικ, ωραία, να είναι τελείως κενή θέλω. Οπότε έχω την πρώτη μου σελίδα εδώ, στη δεύτερη σελίδα βρίσκομαι τώρα. Οι δύο σελίδες που θέλω να υπάρχουν στην ιστοσελίδα μου είναι έτοιμες. Οπότε κάνοντας κλικ απλά και μόνο εδώ, πάω στην πρώτη να δημιουργήσω την πρώτη μου σελίδα. Εδώ λοιπόν μπορώ να εισάγω μία φωτογραφία αρχικά, απλά παίρνοντας και σέρνοντας το εικονίδιο του image, της φωτογραφίας δηλαδή, πάρα πολύ εύκολα. Εδώ λοιπόν, αφού έχει μπει το πεδίο αυτό, πατάω Upload Image για να εισάγω τη φωτογραφία που θέλω. Upload a photo from your computer. Κάνω κλικ εδώ και διαλέγω φωτογραφίες που έχω φτιάξει. Θα διαλέξω αυτή. Είτε έχω φτιάξει φωτογραφίες, είτε έχω κατεβάσει από το ίντερνετ, έτσι, οτιδήποτε θέλω να κάνω. Περιμένω λίγο να την ανεβάσει και έτοιμη την ανέβασε. Εδώ μπορώ από εδώ πέρα να ρυθμίσω το μέγεθός της όσο θέλω. Θα το βάλω κάπως έτσι για παράδειγμα. Ωραία. Και από κάτω θέλω να εισάγω τώρα το βίντεο της πρόσκλησης που έχω φτιάξει. Οπότε εδώ θέλω να εισάγω ένα βίντεο από το YouTube. Με τον ίδιο τρόπο drag and drop παίρνω και το εισάγω. Έχει μπει εδώ ένα δοκιμαστικό βίντεο. Αν κάνω κλικ εδώ, μου βγάζει το τι μέγεθος θέλω να είναι αυτό το βίντεο και να βάλω το URL. Οπότε πηγαίνω στο κανάλι μου στο YouTube, εκεί που έχω ανεβάσει το προσωπικό μου βίντεο, είτε σας το έχει δώσει ο ανάδοχός σας. Πηγαίνω στο YouTube. Επιλέγω το κανάλι μου. Και από εδώ επιλέγω ένα εισαγωγικό βίντεο που έχω φτιάξει, το οποίο είναι ακριβώς 58 δευτερόλεπτα, ένα σύντομο μήνυμα δηλαδή, το οποίο ενημερώνει για όλη τη διαδικασία των ταξιδιών και του εισοδήματος που μπορεί να δημιουργήσει κάποιος η επιχείρηση μέσα από το ίντερνετ. Οπότε εδώ πηγαίνω εδώ που λέει αποστολή και παίρνω το link από το YouTube. Παίρνω αυτό από εδώ που λέει αποστολή και όχι το link πάνω. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι το ίδιο, μπορεί κάποιες φορές να μην είναι το ίδιο, γιατί εδώ υπάρχει, βλέπετε, το watch. Εγώ παίρνω αυτό που λέει αποστολή, γιατί αυτό πρέπει να εισάγω για να το πάρει το Weebly. Πηγαίνω στο Weebly πίσω, βάζω το URL μου
Εδώ μπορώ να έχω στοίχηση αριστερά, στη μέση ή δεξιά όπου θέλω. Το spacing, βλέπετε εδώ θα εμφανιστεί έτσι, medium, medium, δεν με ενδιαφέρει. Το advance, εδώ υπάρχει αυτόματο. Μπορώ να διαλέξω medium, που είναι αυτό. Πολύ μικρό είναι, θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο. Large, που είναι αυτό. Θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο το extra large, νομίζω ότι αυτό είναι ok. Βλέπετε ότι έχει πάρει εδώ το βίντεο μου, οπότε κάνω κλικ λίγο εδώ δεξιά. Ωραία, το έχει πάρει ήδη. Βλέπετε ότι κάνω κλικ στο κάθε πεδίο και μου βγάζει τις επιλογές. Είναι πολύ πιο εύκολος αυτός ο νέος τρόπος που το κάνει. Λοιπόν, εδώ είναι η σελίδα μου. Δηλαδή έχω βάλει μια φωτογραφία, έχω βάλει ένα βίντεο το οποίο αν το πατήσω, αν παίξει για παράδειγμα, στα επόμενα λεπτά έχω μάθει για μια νέα ιδέα που θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνει. Εδώ φαίνεται το εισαγωγικό μου βίντεο. Ωραία. Αφού έχω κάνει λοιπόν αυτό, από κάτω ή από δεξιά μπορώ να εισάγω μια φόρμα επικοινωνίας, η οποία έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει. Λοιπόν, είτε μπορώ να πάρω την φόρμα από εδώ, επιλέγω από εδώ από το μενού το contact form. Το σβήνω αυτό. Επιλέγω το contact form και το εισάγω εδώ. Ωραία. Οπότε εδώ βλέπω ότι έχει μπει η φόρμα και μάλιστα έχει μπει αριστερά. Εγώ θα την ήθελα στο κέντρο, οπότε μπορώ εδώ να πάρω το columns, να εισάγω δύο κολόνες εδώ. Βλέπετε έχουν μπει δύο ξεχωριστά. Μπορώ να κάνω και τρεις, αν θέλω, τέσσερις, όσες θέλω και να εισάγω εδώ στοιχεία. Εγώ τις βάζω δύο και μάλιστα παίρνω αυτό και το βάζω λίγο προς τα αριστερά, έτσι ώστε να είναι σωστή η στοίχηση. Παίρνω από εδώ αυτή τη φόρμα και πάω να την εισάγω, βλέπετε την μπλε γραμμή, εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι έχει έρθει ακριβώς στο κέντρο και έχει μπει ακριβώς κάτω από το βίντεο μου. Αυτό ήθελα να πετύχω. Μια άλλη επιλογή που έχουμε είναι να βάλω, να κάνω στη μέση αυτούς τους δύο κολόνες και να βάλω το βίντεο μου με τον ίδιο τρόπο εδώ, μέσα. Βλέπετε ότι έχει μικρύνει το μέγεθος και να το δημιουργήσω κάπως έτσι. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εδώ λοιπόν έχει, βλέπει κάποιος το βιντεάκι και έχει κατευθείαν τη φόρμα επικοινωνίας, μπορεί να αφήσει εδώ στοιχεία. Ουσιαστικά όταν μπαίνει κάποιος σε αυτή τη σελίδα την πρώτη, βλέπει το βίντεο της πρόσκλησης και στη συνέχεια αφήνει κάποια στοιχεία για να δει την πλήρη παρουσίαση. Έτσι δουλεύει και ο αγωγός. Εδώ λοιπόν, click here to edit, δεν θέλω να βάλω κάτι, κάνω delete. Έχω όνομα επίθετο, εδώ μπορώ να κάνω click να μου ανοίξει την καρτέλα και στο name να γράψω εγώ στα ελληνικά ονοματεπώνυμο. Required, αν είναι αναγκαίο, θέλω να είναι αναγκαίο. Instructions, αν θέλω να βάλω οδηγίες δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι εντάξει. Λοιπόν. Κάνω εδώ save, ωραία. Ονοματεπώνυμο first, last. Εδώ που λέει email το αφήνω ως έχει, είναι εντάξει. Το comment δεν το χρειάζομαι, το σβήνω. Δεν θέλω να έχω τόσο μεγάλο κουτάκι εκεί πέρα. Εδώ καλό θα είναι να βάλετε και, αν θέλουμε να βάλουμε άλλο ένα πεδίο τηλέφωνο επικοινωνίας για παράδειγμα, μπορώ να εισάγω από εδώ phone number για παράδειγμα, θα δοκιμάσω αυτό. Το εισάγω από εδώ. Βλέπετε ότι εδώ με το που έχω πατήσει στην φόρμα επικοινωνίας μου βγάζει τις επιλογές που έχω εδώ πέρα. Phone number και εδώ κάποιος να αφήνει το τηλέφωνο του. Τώρα δεν μου αρέσει αυτό που έχει κουτάκι, οπότε θα το σβήσω και θα βάλω απλά ένα short text box όπως είναι και το email για παράδειγμα, όπου εδώ θα βάλω, θα κάνω click εδώ, θα βάλω και θα γράψω, οπα, θα γράψω τηλέφωνο επικοινωνίας και το βάζω και αυτό required, ότι είναι αναγκαίο δηλαδή. Λοιπόν, και πατάω save. Save, ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπετε ότι είναι έτοιμη η φόρμα μου. Βλέπει δηλαδή κάποιο εισαγωγικό βίντεο, αφήνει όνομα, επίθετο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξανακάνω click εδώ στη φόρμα μου, να μου βγάλει το form options.
Εδώ που λέει form name βάζω για παράδειγμα υποψήφι fan life για παράδειγμα και σε ποιο email θέλω να μου έرχονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει τη φόρμα. Μόλις συμπληρώσει δηλαδή κάποιος τη φόρμα εδώ για να την παρουσίασει, εμένα με ειδοποιεί κατευθείαν στο email. Και έχω αυτά τα στοιχεία που έχει αφήσει εδώ κατευθείαν στο email μου. Εδώ που λέει Submit button, λέει αριστερά, το αφήνω αριστερά, μπορώ να το βάλω κέντρο ή δεξιά όπου θέλω. Και εδώ γράφω πάλι με ελληνικά υποβολή. Πατάω Save. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πλέον η φόρμα μου έχει γίνει και γράφει εδώ υποβολή στο κουμπάκι. Έτοιμο. Επίσης, εδώ στο Form Options ξανακάνω κλικ τώρα και πάω στο Confirmation, όπου εδώ μπορώ να αφήσω ένα, να γράψω ένα μήνυμα, δηλαδή όταν συμπληρώνει κάποιος την φόρμα, να το αφήνει ένα μήνυμα. Εγώ όμως επιλέγω Link, γιατί μόλις συμπληρώσει κάποιος τη φόρμα, θέλω να τον μεταβιβάζει αυτόματα στη δεύτερη σελίδα, αυτή που έχω κρύψει από το μενού. Την έχω κρύψει από το μενού γιατί θέλω πρώτα να μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα, να βλέπουν οι υποψήφοι την πρόσκλησή μου και στη συνέχεια να μπαίνουν στη δεύτερη να βλέπουν την παρουσίαση. Οπότε πατάω link και λέει set confirmation link. Εδώ διαλέγω σελίδα από την υπάρχουσα ιστοσελίδα που έχω φτιάξει και εδώ επιλέγω τη δεύτερη σελίδα που κάναμε πριν, το presentation, και πατάω save. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος συμπληρώνει τη φόρμα θα τον μεταβιβάζει κατευθείαν στο υποσέλιδο αυτής της σελίδας. Πατάω πάλι save να το πάρει και είμαστε έτοιμοι από αυτό το κομμάτι. Τώρα save, ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω στη δεύτερη σελίδα να συμπληρώσω και εκεί και να βάλω πλέον την πλήρη παρουσίαση, οπότε πάω pages, δεν μπορώ να πάω από το μενού γιατί το έχω κάνει hide, επιλέγω εδώ το δεύτερο, πατάω save and edit για να με βάλει κατευθείαν στην δεύτερη. Ωραία, βλέπετε ότι είναι κενή. Οπότε εδώ πλέον μπορώ να βάλω ένα κείμενο αρχικά και να γράψω για παράδειγμα εδώ δείτε την πλήρη παρουσίαση της εταιρείας MyFanLife. Είναι μικρά τα γράμματα, οπότε θέλω καταρχάς να τα βάλω στο κέντρο και πατώντας Ctrl και Α ή μαρκάροντας το κείμενο για να δω που λέει Syn, να τα μεγαλώσω λίγο. Μπορώ να τα κάνω και Bold αν θέλω. Και βλέπετε εδώ ότι έχει μπει το κείμενό μου. Από κάτω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο πηγαίνω ξανά στο YouTube για να εισάγω πλέον το βίντεο της πλήρης παρουσίασης. Οπότε με τον ίδιο τρόπο κάνω κλικ, μου βγάζει το μενού του και πάω πάλι στο κανάλι μου στο YouTube να πάρω πλέον το βίντεο της πλήρης παρουσίασης. Οπότε εδώ ανοίγω το βίντεο πλέον της πλήρης παρουσίασης, το οποίο είναι 32 λεπτά. Πηγαίνω πάλι αποστολή, παίρνω το link και πηγαίνω να το εισάγω εδώ. Επικόλυση. Πηγαίνω στο Advanced να δω το μέγεθος, θα το βάλω πάλι στο ίδιο μέγεθος, Extra Large, δεν το θέλω πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι είναι έτοιμο αυτό. Ωραία, κάνω κλικ έξω, το έχει πάρει. Εφόσον κάποιος δηλαδή έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα και έχει μπει στη δεύτερη, βλέπει εδώ την πλήρη παρουσίαση και εφόσον το επιθυμεί, από κάτω θα εισάγω ένα κουμπάκι στο οποίο μπορεί να πατάει και να μπει και να κάνει κατευθείαν προεγγραφή. Οπότε εδώ είτε μπορώ να κάνω ένα button, να βάλω ένα κουμπάκι, είτε να βάλω μία φωτογραφία, πάλι image. Απλά σε αυτή τη φωτογραφία που θα βάλω θα υπάρχει link από πίσω, σύνδεσμος δηλαδή που θα πατάει και θα τον μεταβιβάζει σελίδα προεγγραφής. Κάνω click εδώ, upload a photo from your computer. Βάζουμε την εικόνα αυτή με το κουμπάκι της προεγγραφής. Άσπρο το background μου, άσπρο και αυτό, οπότε ταιριάζει τέλεια. Θα το μεγαλώσω και λίγο για να φαίνεται καθαρά.
ώστε να μην χαλάει και η ποιότητα της εικόνας. Νομίζω εδώ είναι καλά. Ωραία. Κάνοντας κλικ τώρα πάνω στην εικόνα, βλέπετε ότι μου έχει ανοίξει το μενού της εικόνας πλέον. Εδώ θα βρω link. Δηλαδή θα βάλω εδώ το link της σελίδας για να κάνει κάποιο προεγγραφή. Οπότε πηγαίνω στο back office μου. Πηγαίνω εδώ που λέει My Website Addresses και από εδώ διαλέγω μία Capture Page προεγγραφής. Θα προτιμούσα κάτι χωρίς βίντεο, απλά στοιχεία να βάζει. Αυτό ας πούμε νομίζω ότι θα αρέσει στους άντρες και αυτό περισσότερες γυναίκες. Εμένα μου αρέσει αυτό. Θα εισάγω αυτήν στο συγκεκριμένο. Παίρνω εδώ το link. Πηγαίνω, link. Επιλέγω το website URL, δηλαδή εξωτερική ιστοσελίδα. Κάνω επικόλυση και πατάω save. Οπότε πλέον τώρα όταν κάποιος κάνει κλικ εδώ σε αυτό το κουμπάκι, θα τον μεταβιβάζει στην τρίτη σελίδα πλέον, που είναι και η σελίδα της προεγγραφής. Οπότε είναι έτοιμη η ιστοσελίδα μου. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω publish και να δημοσιευθεί στο ίντερνετ. Το website type μπορώ να διαλέξω ό,τι θέλω εδώ, group organization θα διαλέξω, category, other, ok, continue. Και μου λέει ότι η ιστοσελίδα μου έχει εκδοθεί, είναι έτοιμη και ανεβασμένη στο ίντερνετ. Και αυτός είναι το URL, το mydreamtravel.weebly.com. Αν κάνω κλικ εδώ, δείτε ότι με βγάζει κατευθείαν σε αυτό που δημιούργησα. Βλέπετε, εδώ λοιπόν μπαίνει ο υποψήφιος, αυτό λεπτά, είναι που διαφημίζουμε. Μπαίνουν οι υποψήφοι εδώ, βλέπουν το βίντεο της πρόσκλησης, ενημερώνονται για αυτό που κάνουμε. Α, με ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέει εδώ, ωραία, άρα πώς με λένε. Με λένε Χάρη. Βάζω το email μου. Βάζω το τηλέφωνο επικοινωνίας και πατάω υποβολή. Αφού κάνω αυτό, βλέπετε ότι μεταβιβάζει κατευθείαν στη δεύτερη σελίδα. Εδώ μου λέει να δω την πλήρη παρουσίαση της εταιρείας MyFanLife. Πατάω, βλέπω την παρουσίαση της MyFanLife. Με ενδιαφέρει αυτό και θέλω να κάνω προεγγραφή, οπότε κάνω κλικ στο κουμπάκι της προεγγραφής και μεταβάζει αυτόματα στη σελίδα της προεγγραφής. Τώρα, κατά την πρώτη διαδικασία, η δουλειά μας είναι να στέλνουμε email. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα μπει κάποιος στην πρώτη σελίδα και θα αφήσει τα στοιχεία του εδώ, ουσιαστικά τα email που στέλνουμε σε αυτό το group υποψηφίων είναι αυτοί που δεν έχουν δει ή έχουν δει, αλλά δεν έχουν κάνει εγγραφή την πλήρη παρουσίαση. Οπότε τους στέλνουμε μηνύματα και ουσιαστικά τους προωθούμε το link της δεύτερης σελίδας μας, το οποίο είναι το mydreamtravel.weebly.com / presentation, το έχω ονομάσει πριν. Αν δώσω αυτό, δηλαδή μπαίνει κατευθείαν στη δεύτερη σελίδα κάποιος. Οπότε ουσιαστικά τα email που στέλνω και θα σας δώσω, τα έχω έτοιμα αυτά, μπαίνει ο άλλος κατευθείαν στην παρουσίαση. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί μπορεί κάποιος να μπει και στο πρώτο στάδιο, να μπει και μετά εδώ, να είδε ότι είναι 32 λεπτά, αλλά να μην είχε χρόνο να το δει και έφυγε. Εμείς του υπενθυμίζουμε με τα email που του στέλνουμε να μπει ξανά εδώ, να δει την παρουσίαση αν δεν την έχει δει και να κάνει προεγγραφή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που θα κάνει προεγγραφή κάποιος και αφήσει τα στοιχεία του, πατήσει εδώ και αφήσει τα στοιχεία του εδώ, εγώ πλέον στο contact manager του back office μου, εδώ πέρα, μπορώ να δω ότι κάποιος έχει κάνει προεγγραφή και μπορώ να δω τα στοιχεία. Οπότε, αυτό που με ενδιαφέρει στο πρώτο group email που στέλνω είναι να μπουν και να κάνουν προεγγραφή. Στο δεύτερο, σε αυτούς που έχουν κάνει προεγγραφή, πλέον τους λέω, τους καλώ να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού ή να κάνουν, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πλέον στα πληρωμένα μέλη. Λοιπόν, αυτό ήταν, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Σας έδειξα βήμα-βήμα, κλικ-κλικ το τι κάνουμε ακριβώς. Λοιπόν, καλή τύχη!